Ισχυρή είναι η πιθανότητα μετεγκατάστασης του ΕΚΑΒ ή τουλάχιστον ενός τμήματός του από τις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις στο παλιό Χατζικώστα, όπου βρίσκεται εδώ και χρόνια, στις εγκαταστάσεις του δημόσιου κταίου Ιωαννίνων, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του τον προηγούμενο μήνα. Την είδηση έδωσε ο Αλέξανδρος Καχρημάνης στη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη, απαντώντας σε επερώτηση της Λαϊκής Συσπήρωσης για το κταίο και των Ιωαννίνων, αλλά και της Ιγουμενίτσας, το οποίο επίσης ανέστειλε τη λειτουργία του. Ο κ. Καχρημάνης τόνισε πως δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, όμως το θέμα εξετάζεται και από την πλευρά του ΕΚΑΒ, που μπορεί να διατηρήσει το χώρο στο Χατζικώστα, παράλληλα όμως να αποκτήσει και μια δεύτερη βάση για τα ασθενοφόρα στις εγκαταστάσεις του δημόσιου κταίου. Αντίστοιχη πρόταση έχει γίνει, αφού υπάρχουν οι διαθέσιμοι χώροι και στην 5η ΕΜΑΚ, ώστε ένα τμήμα της να μετακινηθεί στις εγκαταστάσεις του δημόσιου κταίου, μειώνοντας έτσι το χρόνο ανταπόκρισης σε έκτακτα συμβάντα στο ανατολικό τμήμα του λεκανοπεδίου και προσεγγίζοντας πολύ γρηγορότερα τους αυτοκινητόδρομους της Εγνατίας και της Ιόνιας αντίστοιχα. Με το ΕΚΑΒ, γιατί το ΕΚΑΒ έχει πρόβλημα εκεί που είναι στο Χατζικώστα, εκεί να παραμείνει ένα ασθενοφόρο, το οποίο θα είναι για διάφορες χρήσεις μέσα στην πόλη, και επειδή τις περισσότερες φορές τα ασθενοφόρα κινούνται εκτός πόλης, στην Εγνατία, στην Ιόνια ή στους περιφερειακούς δρόμους, ένα κομμάτι να μπει το ΕΚΑΒ και ένα κομμάτι να μπει η ΕΜΑΚ, γιατί και η ΕΜΑΚ σε όλα αυτά τα ατυχήματα που συμβαίνουν πρέπει να διανύσει όλη την πόλη για να βγει στο δίκτυο έξω. Αυτή είναι η σκέψη που έχω εγώ, αυτή θα προτείνω και στην Εκτελεστική Επιτροπή και το ίδιο θα γίνει και στην Άρτα. Το ΕΚΑΒ δεν έχει κτίριο ούτε στην Άρτα, σωστό. Νομίζω ότι εκεί θα πιάσει τόπο και θα είναι χρήσιμο για την κοινωνία. Στο επίμαχο σκέλος του θέματος για την αναστολή λειτουργίας των δημόσιων κταίων σε Γιάννενα και Ιγουμενίτσα, η Τίνα Ζέκα από τη Λαϊκή Συσπήρωση έθεσε μερικά ρητορικά ερωτήματα προς τον Περιφερειάρχη, παραθέτοντας ωστόσο και μερικούς από τους απόλυτα ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους το κταίο οδηγήθηκε σε κλείσιμο. Ότι στην πράξη στραγγαλίζατε το κταίο τόσα χρόνια και το κρύβατε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού εμείς ζητούσαμε εικόνα και δεν είχαμε. Τι εννοούμε, μαθαίνουμε να λέτε ότι να γράφουν τέλος πάντων, υπήρχαν τρεις γραμμές κταίου που έπρεπε να υπάρχουν τρία άτομα, τρεις γραμμές ελέγχου, και εσείς ούτε τις καταργήσατε, ούτε κάνατε κάτι, αλλά λειτουργούσατε παράνομα το κταίο με το μισό προσωπικό. Βάζατε σε κίνδυνο έτσι την ποιότητα των ελέγχων για την οδική ασφάλεια, αφού ήταν αδύνατο ένας άνθρωπος να ελέγχει ασταμάτητα όλα τα οχήματα. Βάζατε σε κίνδυνο και τον ίδιο τον εργαζόμενο, ο οποίος έπρεπε να δουλεύει σε τέτοιο κόστο. Δημιουργούσατε καθυστερήσεις στα ραντεβού, τέτοιες που δρούσαν αποτρεπτικά στον κόσμο να πηγαίνει και πήγαινε προς τα ιδιωτικά και τον πηγαίνατε προς τα ιδιωτικά. Και κινδυνεύαμε δυνητικά να φάμε και ένα πρόστιμο από αυτά που έχουμε συνηθίσει να μαζεύουμε, επειδή δεν λειτουργούσαμε νόμιμα. Και ενώ το τμήμα λειτουργούσε παράνομα και επικίνδυνα, δεν κάνατε καμία ενέργεια για να το στελεχώσετε με προσωπικό. Κρύβατε και την κατάσταση. Οπότε λοιπόν σας ρωτάμε να μάθουμε πρώτον, γιατί δεν έγινε καμία πρόσληψη προσωπικού στο κταίο. Γιατί αντί να βρείτε τρόπο να το στελεχώσετε, εσείς μετακινήσατε και τους τελευταίους και το κλείσατε. Η στροφή προς τα ιδιωτικά κταίο δεν είναι φαινόμενο των Ιωαννίνων ή της Ηπείρου, αλλά πανελλαδικό. Το έφερα στην Ένωση Περιφερειών και ρωτούσα τους περιφερειάρχες ποιοι έχετε κταίο. Η πρώτη απάντηση ήρθε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Από το 2012 δεν έχω κανένα. Επιβεβαιώνει δε τον κανόνα ότι σε συνθήκες ανταγωνισμού το δημόσιο υστερεί για πολλούς και διαφόρους λόγους έναντι του ιδιωτικού τομέα. Στο τέλος του 2022 συνταξιοδοτήθηκε ο προϊστάμενος του τμήματος και έμειναν εν ενεργεία δύο πιστοποιημένοι υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιοδοτείται εντός του τρέχοντος έτους. Όπως αντιλαμβάνεστε, με δύο υπαλλήλους δεν μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια υπηρεσία και ασφαλώς λύση δεν ήταν η βοήθεια από σπουδαστές στον ΙΕΚ που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση. Εγκαλούμαστε γιατί δεν προχωρήσαμε στη στελέχωσή του. Για το προσωπικό το κταίο απαιτείται ειδική πιστοποίηση από το Υπουργείο Μεταφορών, που είναι μια δύσκολη διαδικασία.
Ακόμη όμως και αν βρισκόταν υπάλληλοι που δεν υπάρχουν, για να μπουν στη διαδικασία για πιστοποίηση θα πρέπει το Υπουργείο να προγραμματίσει ειδικά σεμινάρια, τα οποία τα τελευταία χρόνια έγιναν μόνο για ελεκτές ιδιωτικών φορέων, όλα τα χρόνια.